Με τον κύριο Νικολούζο, επί εποχής του ως δήμαρχος, είχαμε συζητήσεις και με τον νυν δήμαρχο της Βόρειας Κέρκυρας είχαμε συζητήσεις. Αν μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή, διότι κάπου νομίζω υπάρχει σύγχυση. Η εταιρεία δεν αποφάσισε ένα καλό πρωινό να έρθει στην Κέρκυρα για να επενδύσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε ότι το 2012 ήταν μια πολιτική απόφαση. Το κράτος βγήκε σε ένα διεθνή διαγωνισμό, ζήτησε επενδυτές για να έρθουν να αναπτύξουν το συγκεκριμένο ακίνητο. Ένα το κράτος. Σε πολύ δύσκολες εποχές για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εταιρεία ανταποκρίθηκε. Δεύτερο, όλα αυτά που ρωτάτε για το real estate, για το ένα, για το ξενοδοχείο, νομίζω είναι ευρέως γνωστό ότι η εταιρεία δεν έχει κάνει τον δικό της σχεδιασμό από το πουθενά. Η εταιρεία παρέλαβε ένα προεδρικό διάταγμα, ένα εσχάδα με συγκεκριμένες οικοδομικές ζώνες, με συγκεκριμένα δεδομένα και όσον αφορά προσβάσεις και όσον αφορά ελεύθερη μετακίνηση εντός του Ερημίδη, του μέρους του Ερημίδη και όλα αυτά. Έτσι, με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, εμείς προχωρήσαμε στην υλοποίηση και στο σχεδιασμό αυτού του έργου, σεβόμενοι τους νόμους και τις διαδικασίες του ελληνικού κράτους. Έχουμε προβλέψει κατασκευή λιγότερη από αυτή που είναι το μέγιστο επιτρεπτό από το ΕΣΚΑΠ. Δεύτερο, θα έπρεπε και πρέπει να γνωρίζετε ότι η πρόσβαση στη θάλασσα και όλα αυτά είναι ελεύθερα. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς από την πρώτη... Να μου επιτρέψετε να μιλήσω ενσύνομαι. Από την πρώτη στιγμή και στον κύριο Νικολούζο, επί εποχής του, και στο γραφείο του όταν βρεθήκαμε και σε διάφορα άλλα γραφεία που βρεθήκαμε στην Αθήνα, είχαμε πει ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση να έρθουμε κάτω και ας με διαψεύσει αν λέω ψέματα. Είχαμε πει από τον Αύγουστο του 2014 όταν εκλέγει, κύριε Νικολούζο, εσείς ζείτε στην Κέρκυρα. Εμείς ερχόμαστε εδώ και θέλουμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Θέλουμε μαζί... Παρακαλώ. Παρακαλώ, γιατί δεν θέλουμε να ακούσουμε. Παρακαλώ. Είχαμε πει ότι εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να έρθουμε κάτω μαζί με τους δικούς σας τεχνικούς συμβούλους, περιβαλλοντολόγους, μαζί και με τους δικούς μας να συνδιαμορφώσουμε ένα σχέδιο. Δυστυχώς, όταν ήρθαμε μία ώρα πριν την συνάντηση που είχαμε καθορίσει μαζί, μας είπατε ότι δεν σας ενδιαφέρει. Στο παρελθόν. Πάμε πάνω. Δεν ακούσαμε εσάς, ακούσαμε και... Παρακαλώ, κύριε Πατσίδη. Παρακαλώ. Μπορούμε να ακούσουμε και να απολύσουμε και όλα ή να πάρουμε ένα ψηλή. Παρακαλώ, ορίστε. Ακόμα και σήμερα που έχει προχωρήσει και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ο σχεδιασμός του έργου, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση. Όποιος θέλει, όποτε θέλει. Είναι μακρύς ο δρόμος, κύριε Σταθμό. Είναι μακρύς ο δρόμος. Εντάξει, κύριε Σταθμό. Που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, μαζί με τους αρχιτέκτονες, τους περιβαλλοντολόγους, τους οδοποιούς, να σας παρουσιάσουμε το έργο και να σας το εξηγήσουμε. Σήμερα είμαστε εδώ, δικιά σας είναι η ευθύνη, δικιά σας είναι η απόφαση να ψηφιστεί μια υψομετρική μελέτη που είναι μια διοικητική πράξη. Εσείς αποφασίζετε, εμείς έχουμε πάντοτε σεβαστεί και τις αποφάσεις του ΣΤΕ και του Ελεκτικού Συνεδρίου και όλων των δικαστικών σωμάτων. Δεν έχουμε καμία πρόθεση
να έρθουμε με κανένα σε αντιπαράθεση. Αντίθετα, επαναλαμβάνω, το είχαμε δει και στον κύριο Μαχημάρη, έχουμε όλη την καλή διάθεση στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να βοηθήσουμε. Αυτά έχω να πω. Από εκεί και πέρα η δικιά σας η ευθύνη και να προχωρήσετε με την ευθύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είναι και ούτε λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ.